27 Φεβρουαρίου του 1971 και η ΑΕΚ πέτυχε την δεύτερη και τελευταία νίκη στη δεκαετία με σκορ 2-1. Με την νίκη αυτή, η ΑΕΚ πλησίασε στην κορυφή, αλλά και πάλι πρωταθλητής στέφθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο Δωμάζος είχε ανοίξει το σκορ για τους πράσινους, αλλά οι Πομόνης και Νικολαίδης με 2 γκολ στο 54 και στο 77 ανέτρεψαν την κατάσταση για τους κιτρινόμαυρους, φτάνοντας στο τελικό 1-2. Με τον γκολ αυτό, ο Δωμάζος έφτασε τα 5 γκολ, όντας ο αρχισκόρερ των συγκεκριμένων αναμετρήσεων.